Έλα και παίξε και εσύ τώρα τον τραγικό σου ρόλο, αν θέλεις, μην το κάνεις εκεί. Αν και μ' αρέσει εκεί, αλλά δοκίμασε μια φορά να το δούμε και από εδώ. Φέτος στο Φεστιβάλ Αθηνών η Ορχήστρα των Μικρών Πραγμάτων παρουσιάζει την Σφαγή των Παρισίων του Christopher Marlowe, που είναι ένα έργο άπαιχτο στην Ελλάδα. Έχει να κάνει με τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, που είναι αυτή η σφαγή 3.000 περίπου Προτεσταντών από Καθολικούς στις 24 Αυγούστου 1572 στο Παρίσι. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι όλος αυτός ο ανεξέλεγκτος κύκλος της βίας που υπάρχει από την εποχή του Μάρλο μέχρι σήμερα και δεν θα σταματήσει νομίζω και ποτέ. Ο Γιώργος θα κάνει αυτό το οποίο θα κάνει ούτως ή άλλως. Απλά αντί να περιμένεις να σταθεί επάνω και να το πεις, πες του το από το τραπέζι. Γραμμή για το σπίτι του Ναύαρχου! Ο Ναύαρχος θα ξεκινήσει τη σφαγή με το δικό του θάνατο στο κρεβάτι του. Ο ρόλος μου στη Σφαγή των Παρισίων είναι διπλός. Είμαι η χορογράφος, επιμελούμε δηλαδή τις κίνησεις των ηθοποιών πάνω στη σκηνή και επίσης υποδύομαι και διαφορετικούς ρόλους στο έργο. Και μάλιστα αυτή η ρόλη είναι αρκετή γιατί όλοι μας είμαστε 10 πάνω στη σκηνή και το έργο έχει 45 ρόλους, οπότε εναλλασσόμαστε συνέχεια. Κυρία, μια πράξη τυραννική και αιματηρή την απεκθάνεται όλος ο κόσμος. Η μεγαλύτερη πρόκληση και για μένα ως χορογράφος αλλά και για τον Χρήστο σκηνοθέτης ήταν το πώς υποδίεσαι πάνω στη σκηνή το φόνο. Είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Πώς πεθαίνεις πάνω στη σκηνή, όπως ας πούμε πώς κοιμάσαι πάνω στη σκηνή. Οπότε αυτό είναι μια φοβερή πρόκληση που και αναρωτιόμαστε και προσπαθούμε να δούμε τη λύση, ας πούμε, σκηνικά.